Στο σημερινό βίντεο θα δούμε μια εφαρμογή που λύνει χέρια. Και γενικότερα θα κάνω μια νέα σειρά στο κανάλι, το οποίο θα σας δείχνω εφαρμογές τις οποίες πραγματικά λύνουν τα χέρια. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις φυσικά να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα τυπένα βίντεο. Καθώς οι περισσότεροι από εσάς που είστε σε αυτό το κανάλι δεν έχετε κάνει εγγραφή και πραγματικά βοηθάει πολύ. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν θα δούμε, όπως είπα και στην αρχή, εφαρμογές τις οποίες λύνουν τα χέρια. Αλλά δεν θα είναι μόνο μία, θα είναι πολλές. Οπότε θα κάνουμε μία νέα σειρά, την οποία θα ονομάζεται Εφαρμογές που λύνουν τα χέρια και θα δείχνουμε εφαρμογές τις οποίες πραγματικά χρειάζεστε στην καθημερινότητά σας. Περιμένω να μου πείτε κάτω στα σχόλια αν σας αρέσει η νέα σειρά που θα γίνει και περιμένω επίσης εφαρμογές τις οποίες θα χρησιμοποιείτε στην καθημερινότητά σας και πραγματικά σας λύνουν τα χέρια για να τις δούμε σε βίντεο. Έχω αρκετές να δείξω, αλλά θα ήθελα και τη δικιά σας γνώμη. Η σημερινή εφαρμογή που θα δούμε είναι μια εφαρμογή την οποία πολλοί μου ζητάτε να κάνω, να δείξω το πώς δουλεύει. Ή όταν με ρωτάτε πολλές φορές το πώς ή το τι, σας προτείνω αυτή την εφαρμογή. Μιλάω λίγο με γρίφους, καθώς δεν έχω αποκαλύψει ακόμα περί τίνος πρόκειται. Είναι μια εφαρμογή την οποία κάνεις μοντάζ. Είναι μια εφαρμογή την οποία μπορείς να κάνεις μοντάζ αξιόλογο και πάρα πολύ καλό, που μπορεί να φτάσει ακόμη και πολύ τίμια αποτελέσματα από το κινητό σου. Η εφαρμογή ονομάζεται CapCut, θα βρείτε link κάτω στην περιγραφή, τέρμα πάνω. Κατεβάστε το για να συνεχίσουμε το βίντεο, για να σας δείξω το πώς δουλεύει. Πρώτο και βασικό πράγμα που χρειάζεται για μια τέτοια εφαρμογή είναι να μπορείς να βάζεις εικόνα πάνω στην εικόνα. Δηλαδή να βάλεις ένα βίντεο και πάνω στο βίντεο να βάλεις μια φωτογραφία ή να βάλεις κείμενο. Με το CapCut. Δεν θα το πω ποτέ. Επίσης, ένας δεύτερος παράγοντας που παίζει ρόλο φυσικά στις εφαρμογές αυτές είναι να μπορείς να βάλεις μουσική. Πολλές από αυτές τις ψευτοεφαρμογές που μπορείς να κάνεις μοντάζ δεν μπορείς να προσθέσεις μουσική. Σε αυτήν όμως γίνεται. Μπορείς να βάλεις δηλαδή και ένα δικό σου τραγούδι. Και όταν λέω δικό σου, εννοώ να κατεβάσεις από το YouTube ένα τραγούδι και να το προσθέσεις στην εφαρμογή. Επίσης, κάτι πάρα πολύ δυνατό, συνεργάζεται με το TikTok και φυσικά μπορείς να ανεβάζεις άμεσα και κατευθείαν τα βίντεο σου στο TikTok. Γι' αυτό πολλές φορές βλέπετε στο TikTok, σε πολλά βίντεο TikTok, κάτω να υπάρχει ένα. Έγινε με την εφαρμογή CapCut, δωρεάν βίντεο μοντάζ CapCut. Πάμε να δούμε την εφαρμογή που είναι μια από τις εφαρμογές που πραγματικά λύνουν τα χέρια. Πρώτο και βασικό είναι να κατεβάσουμε την εφαρμογή. Η εφαρμογή ονομάζεται CapCut και είναι αυτή εδώ πέρα ακριβώς. Οπότε ας πατήσουμε άνοιγμα στην εφαρμογή σαν πρώτη φορά και το περιβάλλον που ανοίγει είναι αυτό εδώ. Μη σας αγχώνει, μη σας φοβίζει. Δύο εκδοχές υπάρχουν για να μπορέσεις να λειτουργείς την εφαρμογή. Η πρώτη εκδοχή είναι να κάνεις ένα shortcut βίντεο. Αν το πατήσεις στο shortcut, μπορείς να διαλέξεις 3-4 βίντεο που έχεις φτιάξει. Οπότε να πάμε λίγο να πάρω από αυτά τα βίντεο. Οπότε επιλέγεις 1, 2, 3, παράδειγμα 4, να δείξω λίγο πώς γίνεται. Και εφόσον τα επιλέξεις, σου ανοίγει και σου φορτώνει τα βίντεο. Σου φτιάχνει ένα template με κίνηση. Διαλέγεις κάποιο άλλο, έχει αρκετές επιλογές να σου δώσει, οπότε διαλέγεις όποιο θέλεις. Βάζεις και γνωστά τραγούδια. Θα έχουμε copyright. Λοιπόν, δεύτερη επιλογή που πραγματικά αξίζει να δούμε είναι το New Project. Μόλις το πατήσεις, διαλέγεις πάλι 3-4 κλιπάκια τα οποία θέλεις, 5, 6, 7, 8 όσα θες, και πατάς Add. Τώρα, εδώ πέρα σου ανοίγει το περιβάλλον του μοντάζ. Εδώ πέρα μπορείς τώρα να κόψεις και να ράψεις. Πατάς το βίντεο που θέλεις και μπορείς να κάνεις split. Το split σημαίνει ότι σου κόβει το σημείο που δεν θέλεις και το πατάς και το σβήνεις. Αν σε περίπτωση το σβήσεις, σου δημιουργεί εδώ πέρα ένα δοντάκι που λέγω. Ένα σημείο το οποίο πραγματικά δεν είναι τόσο όμορφο, οπότε θες ένα λίγο πιο όμορφο τρόπο για να μπορέσεις να το προβάλλεις. Οπότε σου βγάζει αυτήν εδώ πέρα την παύλα, την οποία αν πατήσεις, μπορείς να φτιάξεις, να βάλεις κάποιο animation, δηλαδή κάποιον τρόπο έτσι να αλλάζει λίγο πιο όμορφα η εικόνα ή αλλιώς transition θα λέγαμε, πιο σωστά. Μόλις επιλέξεις το transition που θέλεις, απλά πατάς το tick κάτω. Οπότε τώρα η αλλαγή γίνεται λίγο πιο όμορφα. Τώρα, εγώ έχω κάτω έναν ήχο τον οποίο δεν θέλω να παίζει. Ο ήχος αυτός που ακούγεται από κάτω δεν μου αρέσει. Γιατί ακούγεται οπάκος, ακούγομαι εγώ να μιλάμε και δεν είναι όμορφο. Οπότε, πατάς τον ήχο, ωραία, και πατάς από εδώ πέρα κάτω θα σου γράφει κάπου extract audio. Μόλις το πατήσεις, σου κάνει extract τον ήχο. Εδώ πέρα μπορείς να χαμηλώσεις, να δυναμώσεις, ακόμη και να σβήσεις τον ήχο. Ή μπορείς να βάλεις effect. Αν βάλεις voice effect, μπορείς να αλλάξεις τη φωνή σου, low, high, deep και τα σχετικά. Να βάλεις κάποια διαφορετική φωνή ή να δημιουργήσεις ένα διαφορετικό
εφέ στον ήχο. Μπορείς φυσικά να κόψεις και σημείο του ήχου, δηλαδή ας πούμε αν εδώ πέρα βρίσεις κάπου ή πεις κάτι το οποίο δεν θέλεις να παίξει, κάνεις split μόνο το σημείο του ήχου και όχι του βίντεο. Γιατί μπορεί να θες να παίζει κανονικά το βίντεο, αλλά να μην έχει πραγματικά ήχο εκείνο το σημείο. Οπότε πατάς play, σταματάει και συνεχίζει να παίζει πάλι ο ήχος. Δεύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις με το CapCut φυσικά είναι να προσθέσεις ένα καινούριο τραγούδι μέσα στο βίντεό σου. Δηλαδή να δέσεις το βίντεό σου με μουσική. Μόλις βάλεις μουσική, μπορείς να πάρεις και γνωστό τραγούδι να χρησιμοποιήσεις. Τι κάνεις, πηγαίνεις στο YouTube, βρίσκεις ένα τραγούδι το οποίο θέλεις, πατάς κοινοποίηση, αντιγραφή, πηγαίνεις μετά στον Google, στον ψεύτη, το πας σε ένα free YouTube MP3 converter, κάνεις download το βίντεο και μόλις κάνεις download το βίντεο, αυτό το βίντεο θα πάει φυσικά στα files, στις λήψεις. Μόλις πας στις λήψεις, θα πατήσεις το τραγούδι, θα πατήσεις share και θα πατήσεις αποθήκευση βίντεο. Μόλις πατήσεις αποθήκευση βίντεο, το βίντεο θα πάει στα βίντεο σου. Δηλαδή θα είναι εδώ. Να το. Ωραία. Γυρνάμε πίσω στο CapCut και πηγαίνουμε εκεί πέρα που λέει μουσική. Δηλαδή, εδώ που λέει audio. Μόλις πατήσεις το audio, σου βγάζει sounds, έχει κάποιες επιλογές και παίρνει επίσης και τον ήχο A. Από το Apple Music. Αν σε περίπτωση πληρώνεις Apple Music, τότε θα υπάρχουν εδώ πέρα τα τραγούδια σου. Αν δεν πληρώνεις Apple Music, το κάνεις με τον τρόπο που θα δείξω τώρα. Εφόσον έχεις κάνει αποθήκευση βίντεο, θα πας εδώ πέρα στο φακελάκι και θα πατήσεις Extract Sound from Video. Μόλις το πατήσεις, θα επιλέξεις το βίντεο που θέλεις, δηλαδή αυτό που εγώ έχω κατεβάσει, το οποίο είναι τέρμα πάνω. Είναι αυτό εδώ, το επιλέγεις και βλέπετε ότι φόρτωσε τώρα. Έχει μπει από κάτω. Πατάς συν και προσθέθηκε. Οπότε τώρα έχει μπει το τραγούδι που θέλεις. Easy, εύκολο και γρήγορο. Και να σας δείξω και ένα ακόμα κολπάκι το οποίο γίνεται και σε προγράμματα κανονικά, αλλά γίνεται και εδώ. Αν πατήσεις εδώ πέρα στο τραγούδι, μπορείς να αλλάξεις το pitch του βίντεο. Το pitch της μουσικής. Οπότε αν πατήσεις εδώ πέρα και πατήσεις speed, μπορείς να βάλεις pitch εδώ πέρα κάτω αριστερά. Οπότε όταν επιλέξεις το pitch και βάλεις 1,1 ή 1,2, γίνεται λίγο πιο γρήγορο. Τώρα δεν μπορεί να το βρει ο αλγόριθμος του YouTube. Οπότε τώρα το τραγούδι είναι no copyrighted, γιατί έχει πειράξει το pitch. Δεν θέλει πάρα πολύ, θέλει ελάχιστα για να μην αλλοιωθεί πάρα πολύ το τραγούδι. Άλλο ένα τυψάκι, το κρατάτε και αυτό. Τρία πράγματα έχουμε δείξει μέχρι στιγμής για το CapCut. Τέταρτο πράγμα για το CapCut φυσικά, πώς μπορείς να προσθέσεις βίντεο πάνω στο βίντεο. Ή ακόμα καλύτερα πώς μπορείς να βάλεις και το λογότυπό σου ακόμα πάνω στο βίντεο. Δείτε τώρα κάτι άλλο που γίνεται. Αν πας εδώ πέρα πάλι και προχωρήσεις, μπορείς να πατήσεις εκεί πέρα που λέει overlay. Στο overlay μπορείς να πατήσεις Add Overlay και μπορείς να βάλεις ένα βίντεο. Ας πούμε, ένα παράδειγμα, έχω βίντεο σχολιασμού και θέλω να σχολιάσω αυτό το βίντεο. Το πατάς και το προσθέτει από πάνω. Αν το πατήσεις, μπορείς να το μικρύνεις και να το βάλεις κάπου πάνω δεξιά ή πάνω αριστερά. Πιο μικρό. Και την ώρα που προβάλλεται, να προβάλλεται ταυτόχρονα το τραγούδι. Εμένα παίζει ήχος από το βίντεο το δεύτερο. Θέλω να τον κόψω τον ήχο, οπότε το πατάς. Πατάς και που λέει volume και το χαμηλώνεις θέρμα. Πατάς OK και παίζει τώρα μόνο ο ήχος. Και αν θες να το μεγαλώσεις, πατάς stop, πατάς επάνω και το μεγαλώνεις με δύο δάχτυλα. Και το αφήνεις πάνω αριστερά. Τώρα θα μου πεις, Γιώργο, θέλω να προσθέσω και το λογοτυπό μου. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε πάλι add overlay και πάμε και βρίσκουμε το λογοτυπό μας. Έχω εγώ το Ergonarte τώρα. Αν δεν έχετε κάνει follow και το Ergonarte, πάτε να κάνετε. Λοιπόν. Οπότε το προσθέτω το λογότυπο μου τέρμα πάνω αριστερά ή τέρμα πάνω δεξιά ή τέρμα κάτω πάνω δεξιά, όπως μας νοιάζει, δεν μας νοιάζει, είναι εκεί. Λοιπόν, πρόσθεσες και το λογότυπό σου επάνω στο βίντεο σου. Εύκολα και γρήγορα. Οπότε έχεις φτιάξει τώρα ένα βίντεο στο οποίο έχεις το λογότυπό σου επάνω αριστερά, έχεις το τραγούδι σου από κάτω και επίσης έχεις και ένα ακόμα βίντεο το οποίο προβάλλεται πάνω στην εικόνα σου. Πάρα πολύ εύκολα. Τώρα, κάτι ακόμα. Ψάξτε τα, μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά. Πέμπτο πράγμα που μπορείς να κάνεις με το CapCut είναι να βάλεις φυσικά κείμενο animation. Ναι, άκουσες animation και όμως γίνεται. Πατάς το text, πατάς add text και εδώ πέρα θα γράψουμε hello.
Έχει πάρα πολλές γραμματοσειρές, κυρίως αγγλικές. Αν θες να γράψεις ελληνικά, καλό είναι να βάλεις κάποια ελληνική γραμματοσειρά. Και όταν λέω να βάλεις, εννοώ να προσθέσεις. Ναι, γίνεται και να προσθέσεις γραμματοσειρές. Αν πας στο Google, πατήσεις Add Fonts και. Αν πας στο Google και κατεβάσεις μια γραμματοσειρά, πάει στα Files. Μπορείς να πατήσεις. Εδώ πέρα που λέει Fonts, να πας εδώ που λέει Syn, στο Syn να σου βγάλει τη γραμματοσειρά. Εγώ έχω τη ζώνα, έχω και την ζώνα Black, ζώνα Bold, οπότε επιλέγεις την ζώνα. Όταν την επιλέξεις τη γραμματοσειρά σου, η γραμματοσειρά πηγαίνει εδώ που λέει Imported. Οπότε εγώ την έχω ήδη προσθέσει, οπότε αν την πατήσεις, η γραμματοσειρά σου είναι εδώ πέρα. Θα την βάλω τέρμα κάτω εδώ πέρα και μετά, πέραν από αυτού, σου έχει Style. Μπορείς να διαλέξεις το style που θέλεις εδώ πέρα. Εγώ θα αφήσω το κλασικό, το default, με άσπρα, άσπρα γράμματα. Γιατί θα πάω στα effect και θα το κάνω neon. Πάρα πολύ ωραίο. Μπορείς να το κάνεις και κίτρινο. Μπορείς να το κάνεις και ό,τι γουστάρεις, ό,τι σου αρέσει. Εγώ θα το κάνω neon και θα πάω και δίπλα. Εδώ που λέει bubble, μπορείς να το βάλεις μέσα σε φούσκα. Δηλαδή, εδώ ας πούμε. Τέλειο. Ή εδώ, ή εδώ. Έχει πάρα πολλές επιλογές. Ας αφήσουμε αυτό και δίπλα έχει το animation. Η γραμματοσειρά, ναι, έρχεται με animation. Οπότε διαλέξεις όποιο animation κουστάρεις και διαλέξεις και την και πόση ώρα θα κρατήσει το animation. 1,1 δευτερόλεπτα. Οπότε πατά stick και δείτε τώρα τι δημιουργήσαμε. Αν σε περίπτωση πατήσεις κάτω, φεύγουν όλα, μη σας φοβίζει, δεν έχουν εξαφανιστεί, είναι πάνω, έτσι. Λοιπόν, δείτε. Εξαιρετικό. Και μετά, σου έχει effect, σου έχει filters, σου έχει οτιδήποτε θέλεις. Μπορείς ουσιαστικά να κάνεις κυριολεκτικά τα πάντα. Ψάξτε το, έχει ακραία πράγματα. Και μόλις τελειώσεις, πατάς εδώ πέρα πάνω που λέει 1080, μπορείς να το κάνεις export σε 2K. Μπορείς να το κάνεις export σε 1080, 720, 480. Frame rate έως 60 frame rate, 60 fps δηλαδή. Και μετά πατάς το βελάκι προς τα πάνω και κάνει share το βίντεο. Export. That's it. Αυτό ήταν. Και πραγματικά είναι μια εφαρμογή την οποία μπορεί να σου λύσει τα χέρια. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης δεν ξεχνάς, dimidjo.gr και φυσικά Instagram για να μαθαίνεις νέα για οτιδήποτε συμβαίνει γύρω από την Apple κυρίως. Περιμένω κάτω στα σχόλια να μου πείτε ποια εφαρμογή λύνει τα δικά σας χέρια και ποια εφαρμογή θα θέλατε να δούμε, να δω κι εγώ, ίσως κάποια από αυτές να μην γνωρίζω. Βέβαια, έχω πολλές ακόμα να δείξω. Οπότε, μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.